Σεπτέμβριος 1821. Ο Κοζανίτης αγωνιστής Νικόλαος Κασομούλης επισκέπτεται την Τριπολιτσά μετά την άλωσή της. Την αυγήν κινήσαμεν δια Τριπολιτζάν. Το εσπέρας εφθάσαμεν και διευθύνθημεν στην οικίαν του Κολοκοτρώνη. Όσα επιθυμούσε η ψυχή μου να είδω, τα είδα άμα επλησίασα εις το στρατόπεδον από το μέρος της Γράνας. Ο ντουφεκισμός εκ διαλυμάτων έδειχνεν ότι έβρισκον Τούρκους τρυπωμένους και τους εφώνευον. Οι χωριάτες, εξερχόμενοι φορτωμένοι λάφυρα από Τριπολιτζάν, εις όλων των δρόμων, όποιον απαντούσαν, τον ύφχοντο. Και στα τέρια τους αδέρφια και στα τέρια τους. Σίδηρα, στάμνες, παλαιοτζούκαλα, παλαιοαργαλιούς, πιθάρια, παραστάτας από παράθυρα κουβαλούσαν και ο δρόμος δεν άδειαζεν. Εις τα οχυρώματα, ως λόφι εφαίνοντο τα διάφορα λάφυρα και αυτά ήταν δια τους στρατοπεδευμένους.